Soul Hunter. Console Hunter. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους του καναλιού. Νίκος Console Hunter σήμερα εδώ. Και χωρίς καν να το καταλάβω, περάσανε 4 χρόνια. Περάσανε 4 χρόνια που αποφάσισα να δημιουργήσω ένα κανάλι, προσπαθώντας μέσα από αυτό το κανάλι να περάσω τις αναμνήσεις μου, που ήταν πολλές και έντονες σχετικά με την εμπειρία μου από πολύ μικρό στον κόσμο των video games, να δείξω, να μοιραστώ τη συλλογή μου, να γνωρίσω νέα άτομα που ασχολιόντουσαν με αυτή την τρέλα του ρετρό που είχε ξεκινήσει για τα καλά πριν 4-5 περίπου χρόνια. Ένα κανάλι που ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, να προσεγγίσω αλλιώς λίγο τα πράγματα, και πιστεύω το έχω καταφέρει. Έχω δείξει την αγάπη μου για το ρετρό, και να που είμαστε λοιπόν εδώ μετά από 4 χρόνια παρέα με όσους με ακολουθούν από την αρχή. Την χρονιά που μας πέρασε κατάφερα να δώσω περίπου 30 επεισόδια. Βγάζω εκτός 3 διαφημίσεις και ένα πρόμο για την ελληνική ομάδα αιμοδοσίας, οπότε 30 pure επεισόδια, που θαρώ ότι σε κάθε ένα από αυτά έβαλα το ίδιο μεράκι, την ίδια τρέλα, την ίδια πόρωση να κάνω αυτό που κάνω από τη στιγμή της έμπνευσης αυτής της ιδέας του εκάστοτε επεισοδίου, από την ίδια πόρωση να πάω σε έναν συλλέκτη και να το κάνω το επεισόδιο αυτό, να το γυρίσω, που απαιτεί πολλές ώρες και πολύ χρόνο, να το γουστάρω από τη στιγμή που θα πατήσω στο σπίτι του εκάστοτε συλλέκτη μέχρι που θα φύγω μετά από 7-8 ώρες από το σπίτι του. Χαίρομαι και είμαι πραγματικά ένα μέρος των επεισοδίων αυτών, γιατί τα υλοποιώ, καταρχήν να ξέρετε, γιατί κάποιοι να νομίζουν ότι δεν τα κάνω μόνος μου, αυτά τα κάνω, παιδιά, 100% μόνος μου, ό,τι βλέπετε. Έχω αυτά τα 4 χρόνια, θαρώ ότι έχω εξελιχθεί αρκετά. Από τα πρώτα επεισόδια μέχρι εδώ έχω φτάσει σιγά σιγά σκαλοπάτι, προσπαθώντας, ξοδεύοντας πάρα πολλές ώρες, μαθαίνοντας, διαβάζοντας προγράμματα, τώρα που ξεκινά το Adobe, το Premiere και το After Effects. Γενικά θέλω να μαθαίνω, θέλω να εξελίσσομαι, θέλω να δείχνω κάτι, να δείχνω μια ωραία δουλειά, κάτι που θα αρέσει και σε εσάς, αλλά προπάντων θα αρέσει σε εμένα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη χρονιά που μας πέρασε παραμένει ακόμα η νούμερο ένα playlist του καναλιού τα Console Hunting Room Tours επεισόδια, που πλέον είναι signature playlist του καναλιού. Δεν ξέρω γιατί γουστάρετε όλοι όσοι παρακολουθείτε αυτά τα επεισόδια, που συνήθως είναι 50-50, δηλαδή φεύγει από το φάσμα των συνδρομητών και μετά παρακολουθούν σχεδόν άλλοι τόσοι αυτά τα επεισόδια. Γουστάρει μάλλον ο κόσμος να βλέπει τι έχει ο άλλος μέσα στο σπίτι του. Έχει καθιερωθεί το κανάλι με αυτού του στυλ τα επεισόδια. Αναφέρω ότι έγιναν 5 room tours στον πολύ δυνατό τον Κώστα το Χατζίγια με τα Nintendo. Έγινε μετά ένα πολύ ιδιαίτερο room tour στον μουσικό Παύλα Gamer Σάκη Βλαχάκη, ο οποίος έφτιαξε και αυτή τη νέα, το νέο intro που είδατε, το theme. Αυτό δεν το έχει φτιάξει ο Σάκης, μου το έκανε και αυτό, ας το πούμε, δώρο για το κανάλι για τα 4 χρόνια. Μετά έκανα ένα room tour στον Μάικη το Δεστούνη από τους Joystick GR, τους αδερφούς, τους φίλους, το οποίο έτυχε πολύ μεγάλης έτσι αποδοχής από το κοινό, όπως και τα περασμένα room tours των παιδιών. Και κλείσαμε με την αρχή της νέας χρονιάς, πρωτοχρονιά του 2022, στον πολύ επίσης δυνατό συλλέκτη, κύριο Γιάννη Παπαδάκη, και την επόμενη μέρα στον φίλο τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Πλάνα για τη νέα σεζόν σαφώς υπάρχουν για room tours, και θα ξεκινήσουν τα updated room tours επεισόδια, τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς π.χ. 4 χρόνια μετά από συλλέκτη που πήγα,
τι είχε τότε και τι έχει τώρα. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον room tour επεισόδιο και φυσικά έχω ήδη δρομολογήσει άλλους 3 νέους συλλέκτες που θέλουν να ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού τους στο κανάλι και να παρουσιάσουμε την συλλογή τους στην ελληνική retro gaming κοινότητα. Highlight της χρονιάς που πέρασε και φυσικά πριν το πω νομίζω ότι θα το έχετε καταλάβει μόνο με την αναφορά του highlight, σαφώς είναι το επεισόδιο που... το πρώτο επεισόδιο της νέας playlist του καναλιού, της Top of the Tree, που εδώ στο σπίτι μου, σε αυτό το σαλόνι, ήρθανε οι δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι που εργαστήκανε παλιά στην Nintendo Itochu Ελλάς, ο κύριος Αντώνης Λεκόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Παυλής. Ένα επεισόδιο που θα γίνει θα γίνει αρμάδα, θα γίνει το flagship του καναλιού, η ναυαρχίδα ας πούμε. Είναι ένα επεισόδιο που πιστεύω ότι όσο θα περνάει ο χρόνος δεν θα μείνει στάσιμο, θα ανεβαίνει, μου το δείχνει εξάλλου. Είναι το μοναδικό επεισόδιο στο κανάλι που έχει φτάσει 10.000 προβολές μέσα σε 5 μήνες. Έχει ξεπεράσει τα 800 likes που για μένα, για το μέγεθος του δικού μου καναλιού, αυτά ας πούμε τα reactions είναι πάρα πολύ μεγάλη αριθμή. Εντάξει, για τα σχόλια σε εκείνο το επεισόδιο δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Μπορείτε να τα δείτε μόνοι σας. Πάρα πολλοί κόσμος μου έστειλε και εκτός αυτού του επεισοδίου συγχαρητήρια για αυτή τη δουλειά. Ήταν κάτι το οποίο απόλαυσα, γούσταρα. Και επίσης να πω ότι τι καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η νέα χρονιά με Top of the Tree επεισόδιο. Το μέρος, το δεύτερο του Top of the Tree της playlist είναι με αυτούς τους ανθρώπους που θα δείτε αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι συγκεκριμένα ήρθαν και σήμερα εδώ να γυρίσουμε αυτό το επεισόδιο για τα 4 χρόνια του καναλιού. Μου κάναν δηλαδή και τρελό ποδαρικό με το δεξί. Τα είπαμε από κοντά. Τον Γιώργο Καλήφα δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ από κοντά. Μιλήσαμε και είπαμε φοβερή χημεία, φοβερός άνθρωπος, πολύ χαμηλών τόνων. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος που στο επεισόδιο που θα ανέβει θα μάθετε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και φυσικά ο Παύλος ο Παπαπαύλου πλέον τον θεωρώ ξεκάθαρα φίλο, κοντινό ας πούμε, μιλάμε καθημερινά και για άλλες μας αγάπες, για τα ενιδρία και τα λοιπά, που με έχει βοηθήσει και ο Παύλος και στα πρώτα μου βήματα της αρθρογραφίας και στην εκπομπή, στην Gamer One της Cosmic TV. Θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα με τον Παύλο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ήρθαν εδώ και ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο, παιδιά, το κανάλι για να μπει στα... να βαδίζει δηλαδή προς την πέμπτη χρονιά. Οφείλω να πω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο με συγκινεί και πραγματικά μου δίνει την κινητήριο δύναμη να συνεχίζω να κάνω αυτό που γουστάρω με την ίδια πόρωση είναι μηνύματα που δέχομαι, παιδιά, στο Instagram και στο email του καναλιού. Πραγματικά θα μπορούσα να κάτσω να τα κάνω έτσι να περάσουν έτσι γρήγορα στην οθόνη, αλλά δεν θα προλάβετε να διαβάσετε τα κατεβατά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μου στέλνει πάρα πολλά όμορφα μηνύματα που πολλές φορές δεν το πιστεύω ότι τα στέλνουν σε μένα. Δηλαδή, ακόμα μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι μπαίνουν στον κόπο να μου γράψουν και να μου πούνε ότι αν δεν ήσουν εσύ δεν θα είχα ξαναμπεί στο τρυπάκι του retro collecting, να ξαναξεθάψω πράγματα από το πατάρι μου, να βρω το ατάρι μου κτλ. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχω εμπνεύσει κάποιους ανθρώπους να ξανασχοληθούν με το retro gaming και αυτό διαβάζοντας τέτοια μηνύματα είναι κάτι το οποίο μου δίνει σαφώς χαρά, αλλά με κάνει να θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω πιο δυνατά, πιο εντατικά και να συνεχίσω να επηρεάζω και άλλους ανθρώπους στο πώς θα διαχειριστούν δηλαδή το ρέτρο κομμάτι, δηλαδή αν θα ξεκινήσουν να συλλέγουν, αν θα ξεκινήσουν απλά να χαζεύουν και να βλέπουν κτλ. Αυτό πλέον με κάνει δηλαδή πάρα πολύ χαρούμενο. Αυτή η αποδοχή του κόσμου σε αυτό που κάνω για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα ποτέ ότι θα φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να τελειώσω αυτό το επεισόδιο, θέλω να ευχαριστήσω ξεκάθαρα όλους όσους υποστηρίζουν αυτό το κανάλι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Κάποιοι το κάνουν πιο σιωπηλά, άλλοι το κάνουν διαφορετικά, άλλοι μου το λένε απλά στο δρόμο. Ευχαριστώ παιδιά πραγματικά όσοι είστε παρέα στο κανάλι του Console Hunter, γουστάρετε αυτά που ανεβάζω. Εγώ από τη μεριά μου αυτό που σας υπόσχομαι είναι ότι θα συνεχίσω με την ίδια πόρωση, με την ίδια τρέλα, με την ίδια αυθεντικότητα, με τις ίδιες τρελές ιδέες να μου τα σκάνε και να μπορώ να δώσω κάτι διαφορετικό. Ευελπιστώ να μπορέσω να δώσω περισσότερα επεισόδια για τη νέα χρονιά. Απλά λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών αλλαγών και υποχρεώσεων ήμουνα γενικά λίγο με το σταγονόμετρο. Εξάλλου ποτέ δεν έδινα πάρα πολλά επεισόδια.
Είναι και ο γιος που μεγαλώνει τώρα και θέλω και προσπαθώ να περνάω πολύ περισσότερο χρόνο μαζί του, παιδιά. Οπότε θα προσπαθήσω να δώσω κάποια περισσότερα επεισόδια για τη νέα χρονιά, αλλά ίσως να έχω και να καταλάβετε ότι έχω και ένα μικρό δικαιολογητικό, γιατί γουστάρω πραγματικά, μεγαλώνει το παιδί μου και θέλω να περνάω πάρα πολλές ώρες μαζί του. Κλείνοντας λοιπόν, για να ευχαριστήσω έμπρακτα αυτή την αγάπη που έχετε δείξει, όσοι έχετε δείξει σε αυτό το κανάλι τέλος πάντων, αποφάσισα να κάνω ένα giveaway λοιπόν, το οποίο είναι αυτό εδώ, παιδιά. Το συγκεκριμένο Game Gear έγινε donated από το κατάστημα Χρόνο Κάψουλα στο Νέο Κόσμο, από τον φίλο Ηλία και Σοφία, μου το δώσανε. Δεν ήταν λειτουργικό και ο καλύτερος άνθρωπος για να φτιάξει αυτό το Game Gear, για να το επαναφέρει στη ζωή, δεν είναι άλλος παρά από τον ξάδερφό μου, τον Δημήτρη, από την 8 Pins, που σας τον έχω γνωρίσει παλαιότερα σε επεισόδια που κάναμε How To. Ήδη τώρα που μιλάμε ετοιμάζεται και το επεισόδιο How To που έχει ήδη γυριστεί για αυτό το μηχάνημα και θα δοθεί, που είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, έχει γίνει full αλλαγή πυκνοτών, εικόνας και ήχου, όλοι οι πυκνοτές και εσωτερικό καθάρισμα, πλακέτας, πρίκτων κτλ. Έχουν γίνει, έχει καθαριστεί σχολαστικά και έχει γίνει πολύ μπόμπα, και μαζί με αυτό θα δοθεί και ένα παιχνίδι, το 4, το Game Pack, το 4-in-1, το οποίο για μένα το δίνω από τη συλλογή μου αυτό, γιατί θα το βρω εγώ κάθε στιγμή, δεν υπάρχει θέμα. Το δίνω γιατί, παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα εγώ σε Game Gear, σε έναν συμμαθητή μου, Δευτέρα Γυμνασίου, το 1994-95, εκεί έπαιξα αυτό που φορά το Game Gear και έπαιξα αυτό το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, αυτό εδώ το Game Gear θα γίνει δωράκι σε έναν τυχερό από το κανάλι και ο τρόπος συμμετοχής σας είναι πάρα πολύ απλός. Απλά τα requirements, αυτό που πρέπει να κάνετε για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας για το διαγωνισμό αυτού εδώ του Game Gear, είναι σαφώς να κάνετε subscribe όσοι δεν έχετε κάνει και τα λοιπά στο κανάλι μου, το Console Hunter, να κάνετε subscribe στο κανάλι του Δημήτρη στην 8 Pins, που θα υπάρχει το link στο pinned σχόλιο σε αυτό το επεισόδιο, και απλά να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Για να είναι η έγκυρη συμμετοχή δεν αρκεί λοιπόν μόνο το subscribe, αρκεί, παιδιά, και ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε κτλ. Για να είναι έγκυρο. Επίσης, καλό θα είναι όσοι το γνωρίζετε και μπορείτε να το κάνετε, και όσοι δεν το ξέρετε, είναι πολύ απλό. Υπάρχουν guides εκεί έξω. Για να φανεί ότι έχετε κάνει subscribe στο κανάλι, πρέπει να έχετε δημόσιες τις εγγραφές σας από το λογαριασμό σας στο Google, στο YouTube κτλ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε. Είναι 2 λεπτά δουλειά. Κάντε το, γιατί αυτό μπορεί να σας στερήσει αυτό το Game Gear από να το κερδίσετε. Πολύ λοιπόν απλή η όρη. Επαναλαμβάνω, subscribe στο κανάλι μου, subscribe και στο κανάλι του Δημήτρη στην 8 Pins, και ένα σχόλιο σε αυτό το επεισόδιο που βλέπετε σήμερα, τα 4 χρόνια Console Hunter. Ελπίζω να πάει σε καλά χέρια, ελπίζω να πάει σε κάποιον νιτεντάκια που δεν είχε παίξει ποτέ Game Gear και να το δει τώρα εν έτη 2022 και να γουστάρει πάρα πολύ και να παίξει και να το χαρεί. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι μέσα στα πλάνα τώρα το καλοκαίρι που θα ανοίξει και ο καιρός, να γίνει επιτέλους, που χαλαρώνουν και τα μέτρα, να γίνει αυτή η συνάντηση που δεν έγινε πριν από 2 χρόνια, η πρώτη συνάντηση για τους fans του καναλιού, που έχω μια σακούλα γεμάτη σφραγισμένα ρετρό παιχνίδια δώρα που είναι για να γίνουν giveaways εκείνη τη συνάντηση. Τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, θέλω να βρεθώ προς έβρεση κάποιου χώρου για να μπορέσω να στεγάσω αυτήν την εκδήλωση στο προσεχές μέλλον. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσω να το κάνω κάπου Ιούνιο κτλ. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι για αυτά και μη σας απασχολώ άλλο, μη σας κρατάω άλλο. Αύριο, retro stream παρέα με Sack Attack, εορταστικό retro stream. Τερματίζουμε ένα από τα παιχνίδια που με έχουν σημαδέψει στη 16-bit εποχή. Έχω πολλές αναμνήσεις που θα τις μοιραστώ μαζί σας αύριο. Το Mighty Morphin Power Rangers The Movie, παρέα με τον Σάκη. Τον Σάκη το Πλαχάκι, κοινός Sack Attack. Όσο τον ξέρετε, να μπείτε στο YouTube να τον ψάξετε και να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι του. Με τον Σάκη, επειδή έχουμε πολλά βιώματα με το συγκεκριμένο παιχνίδι, ήταν η καταλληλότερη επιλογή για να το παίξουμε μαζί σας αύριο live και να το τραματίσουμε. Ξέρετε ότι δεν κάνω live stream εγώ πολλά, αλλά 2-3 που έχω κάνει το τελευταίο εξάμηνο μπήκε πάρα πολύ κόσμο. Και αποφάσισα αύριο να κάνουμε ένα εορταστικό retro stream παρέα με τον Σάκη, τερματίζοντας αυτή την παιχνιδάρα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ και πάλι όσους έχετε μείνει σε αυτό το κανάλι παρέα. Ευχαριστώ όλους όσους με έχετε υποστηρίξει. Ευχαριστώ όλα τα άτομα με τα οποία έχω συνεργαστεί και έχουμε κάνει πραγματάκια όλα αυτά τα χρόνια. Έρχονται
και άλλα πράγματα. Έρχονται νέες συνεργασίες. Θα τη δείτε αυτή τώρα, τις επόμενες μέρες που έρχεται, το νέο Top of the Tree επεισόδιο. Ήρθε και ένα GSXR εδώ λίγο τώρα και σπαμάρει με την Γιοσιμούρα του, δεν ξέρω αν ακούγεται. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε τέλεια, να είστε όλοι καλά, να γουστάρετε και keep it retro. Φύγαμε.